Αγαπητά μου παιδιά της τοπικής μας εκκλησίας, Χριστός Ανέστη, η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, η Εβδομάδα των Παθών, την οποία μας αξίωσε για μια ακόμη φορά στη ζωή μας η χάρη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος μας, προσέφερε σε όλους μοναδικές και συγκλονιστικές στιγμές προσωπικού διαλόγου και επικοινωνίας, σχέσης αληθινής με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τον ελθόντα επί το εκούσιον πάθος δια την ημών σωτηρία. Η μετοχή μας στις ιερές ακολουθίες, με το τόσο πλούσιο θεολογικό και πνευματικό τους βάθος, το απαράμιλο κάλος των ύμνων και των κειμένων τους, μας έδωσε τη δυνατότητα να συμπορευτούμε με το Χριστό προς το εκούσιο πάθος, το οποίο κορυφώθηκε με τη σταυρική θυσία, τη θεόσωμο ταφή του, και να οδηγηθούμε τελικά στη λαμπροφόρο Ανάστασή του, με την οποία συντελείται η νίκη κατά του θανάτου. Όλα αυτά μας αφορούν άμεσα, γιατί έγιναν για μας και έχουν ανθρωπολογικό και σωτηριολογικό περιεχόμενο. Δεν είμαστε ξένοι προς αυτά. Για μας έγιναν, ούτε απαθείς θεατές τους, και μας συγκλονίζει πάντοτε ο λόγος του ύμνου εκείνου της Μεγάλης Παρασκευής, που βάζει στο στόμα του καθενός μας να λέγει στο Χριστό «Εσταυρώθης διεμέ» ή «Να εμή πηγάσεις την άφεση». Όλα για εμένα δηλαδή, για εμάς, τίποτε για εκείνον, γιατί θέλει πάντας σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Η Εκκλησία μας στην αρχή της Μεγάλης Εβδομάδος μας προέτρεψε με τον λόγο «Συμπορευθόμεν αυτό και συσταυρωθόμεν και ανεκρωθόμεν δι' αυτόν τες του βίου ειδονές ή να και συζήσομεν αυτό». Μας ζήτησε να ακολουθήσουμε το Χριστό μας στην οδό του μαρτυρίου και να συσταυρωθούμε μαζί του, σταυρώνοντας τον αρκισισμό μας, τα πάθη μας, τον εγωισμό και την φιλαυτία μας, την αυταρέσκεια και την ανθρωπαρέσκεια μας, ακόμα για να συναναστηθούμε μαζί του. Μόνο αν ζούμε έτσι, αν λειτουργούμε έτσι, θα μπορέσουμε να νιώσουμε και να βιώσουμε ήδη από το σήμερα, από το παρόν της εκκλησιαστικής μας ζωής, την Ανάσταση του Κυρίου και ως Ανάσταση δική μας. Και θα ψάλλουμε κατά την λαμπροφόρο ημέρα του Πάσχα ειλικρινά «Το χθες συνεθαπτώμεν συ Χριστέ, συνεγείρομαι σήμερον Αναστάντηση, συνεσταυρούμεν συ χθες, αυτός με συνδόξεσον σωτήρεν τη Βασιλεία σου». Σταυρός και η Ανάσταση λοιπόν στην Εκκλησία μας είναι αχώριστα και αλληλένδετα. Σταυρός χωρίς Ανάσταση, αλλά και η Ανάσταση χωρίς Σταυρό δεν γίνονται, αφού ο Σταυρός χωρίς την Ανάσταση θα ήταν ψεύδος εις βάρος όλης της ανθρωπότητας, αλλά και η Ανάσταση χωρίς Σταυρό θα ήταν ουτοπία, αφού δεν θα έδειχνε στον άνθρωπο ποιος είναι ο δρόμος για την σωτηρία, ποιος είναι ο δρόμος που θα τον οδηγήσει στο ποθητό αποτέλεσμα της Αναστάσεως, της αιώνιας ζωής. Εάν μπορούσαμε μόνοι μας, εμείς οι άνθρωποι, να κερδίσουμε τη σωτηρία, ο Χριστός μας δεν θα σταυρωνόταν. Με το δικό του παράδειγμα μας έδειξε πως ο δρόμος για την Ανάσταση για όποιον την ποθεί περνά από το Σταυρό. Μας έδειξε πως ο δρόμος για την Ανάσταση δεν είναι άλλος από το μονόδρομο του Γολγοθά. Με την άρση του προσωπικού μας Σταυρού
τη μετάνοια και την εν Χριστώ ζωή μας με την πίστη και την ελπίδα μας, με την αγάπη στο Θεό και την εικόνα Του, τον κάθε άνθρωπο, χωρίς διακρίσεις και χωρίς διαχωρισμούς, μπορούμε να ζήσουμε από εδώ και από τώρα την Ανάσταση. Αυτά μόνο ζητά από εμάς ο Θεός, και αυτή η σταυροαναστάσιμη στάση ζωής κατεργάζεται την προσωπική μας σωτηρία. Σε αυτήν την σχέση μεταξύ των παιδιών του Θεού, κάθε σύγκρουση και κάθε πόλεμος είναι ουσιαστικά αδελφοκτονία, και γι' αυτό είναι αδιανόητο αυτό που ζούμε τούτους τους καιρούς στην Ουκρανία, η οποία βιώνει το δικό της Γολγοθά, που ένας λαός ολόκληρος σταυρώνεται και τις εικόνες της φρίκης του βλέπουμε ζωγραφισμένες στα πρόσωπα των παιδιών του. Των παιδιών που απορούν γιατί ο άνθρωπος, αφού είναι πλασμένος για κάτι διαφορετικό, αυτό που του έδειξε ο Θεάνθρωπος και τον δίδαξε, γίνεται τελικά μισάνθρωπος και απάνθρωπος. Ας προσευχηθούμε όλοι μας, σας παρακαλώ, να έρθει σύντομα το τέλος αυτού του πολέμου, που είναι πόλεμος τελικά κατά του ανθρώπου του ίδιου, όπως κάθε πόλεμος, και να επουλωθούν οι πληγές του. Ας προσευχηθούμε να ειρηνεύσουν οι υπάρξεις μας, να γεμίσουν οι καρδιές μας από την όντως ειρήνη του Χριστού, για να ειρηνεύουν και το άμεσο περιβάλλον μας και ο κόσμος ολόκληρος. Με αυτή την προσευχή, με αυτή την ελπίδα και την προσδοκία για την προσωπική μας συνανάσταση με τον Χριστό, αγαπητά μου παιδιά, ας ζούμε στον κόσμο αυτό όσο θέλει ο Θεός, έχοντας τη χαρά της Αναστάσεως βαθιά μέσα στις καρδιές μας, για να παίρνουμε δύναμη στον καθημερινή μας ζωή και στους αγώνες της. Αυτό θα μας δίδει ελπίδα όταν τα πάντα γύρω μας μας απελπίζουν και θα μας οδηγεί στην υπέρβαση κάθε κρίσης. Έχουμε την μεγάλη πνευματική χαρά αυτές τις ημέρες να εορτάζουμε και την Ανάσταση ενός μέλους της τοπικής μας Εκκλησίας που κατατάχθηκε στις δέλτους της Αγιολογούσας εκπροσώπησής της στον ουρανό. Ο Άγιος πλέον, έπειτα από την συνοδική απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, Ευμένιος ο Σαριδάκης, γεννημένος στην Εθιά του νομού Ηρακλείου, κατετάγει στις δέλτους των Αγίων, όπως πολύ πρόσφατα και ο μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, Κύριλλος ο Λούκαρης. Χαιρόμαστε οι Κρήτες για αυτούς τους δυο εσταυρωμένους ανθρώπους αυτής της ζωής, που αναστήθηκαν όμως και ζουν την Ανάσταση του Χριστού και ανασταίνουν τις δικές μας συνειδήσεις. Θανάτου λοιπόν εορτάζομαι νέκρωση, άδου την καθαίρεση, άλλης βιωτής της αιωνίου απαρκήν, και με σκερτήματα εφροσύνης και εγκαλιάσεως υμνούμεν τον αίτιον και ευεργέτη μας, τον Πατέρα, αδερφό και φίλο μας, τον Χριστό. Με αυτές τις σκέψεις, για πρώτη φορά ως επίσκοπος και πνευματικός σας πατέρας, απευθύνομαι σε όλους σας το ειδήμολπο Χριστός Ανέστη, και ευχόμαστε μαζί με τον ευλογημένο προκάτοχό μας, τον άνθρωπο της Αγίας Υπομονής, Αρχιεπίσκοπο Ειρηναίο, ολόκληρη η ζωή σας να είναι ένα Πάσχα, να είναι μια αναστάσιμη γιορτή, και τα έτη της να είναι έτη ευλογημένα, ολοφώτινα από το Άγιο Φως της Αναστάσεως και ειρηνικά. Σας ασπάζουμε με πολύ πατρική αγάπη και εγκάρδιες ευχές. Χριστός Ανέστη.